Για το σχέδιό σας για την περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ, αν αυτό είναι κάτι που εσείς το βλέπετε ότι μπορεί να γίνει πολύ σύντομα, για παράδειγμα από την πρωτοχρονιά, τον βλέπετε για αργότερα. Όχι, δεν μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ άμεσα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να μειώσουμε άμεσα το ΦΠΑ στην εστίαση, όπως έχουμε δεσμευθεί συνολικά στην εστίαση, διότι μειώθηκε, όπως ξέρετε, κουτσουρεμένα, άρα να πάει στο μειωμένο συντελεστή στο 13%. Και θα εξετάσουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τους αγρότες μας, μεταφέροντας στο χαμηλό συντελεστή περισσότερες πρώτες ύλες που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα. Αλλά η μείωση, η τελική μείωση του ΦΠΑ σε δύο συντελεστές, το 20% και το 11%, αφορά το δεύτερο ήμιση της τετραετίας μας, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Βλέπετε ότι έχω μια υποχρέωση να εξηγώ το χρονοδιάγραμμά μας, διότι σε καμία περίπτωση δεν έχω δικαίωμα να καλλιεργήσω μεγαλύτερες προσδοκίες από αυτές που δικαιούνται να έχουν οι πολίτες. Με κάθε λόγο οι πολίτες να είναι αισιόδοξοι και να μας εμπιστεύονται. Αλλά θα πρέπει να ακούν από εμάς την αλήθεια και, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να ακούν από εμάς το ουσιαστικό μας πρόγραμμα και το σχέδιό μας. Δεν δέχομαι άλλο, κυρία Ζαχαρέα, αυτή τη φάμπρικα των fake news. Και είναι απαράδεκτο ότι αυτό το πράγμα εξακολουθεί να γίνεται σήμερα. Συστηματικά από την κυβέρνηση και από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Που εξακολουθεί να λέει πράγματα τα οποία δεν έχω πει ποτέ μου. Να αντιπαρατεθούμε προγραμματικά, αλλά για αυτά τα οποία έχουμε πει. Και αν υπάρχουν συμπολίτες μας σήμερα οι οποίοι δεν θέλουν να μας ψηφίσουν, και προφανώς θα υπάρχουν αρκετοί, να μην μας ψηφίσουν γιατί διαφωνούν με αυτά που λέμε. Όχι για αυτά τα οποία κάποιοι θέλουν ή φαντάζονται ότι λέμε. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα όλη αυτή την αιμονή με το 7ήμερο και αυτές τις αχλαμάρες. Γιατί χαλάμε τη σούπα. Νέα Δημοκρατία έχει κοινωνικό πρόσημο σήμερα. Και όταν εμείς μιλάμε για την αύξηση του κατώτατου μισθού, όταν μιλάμε για τη δημόσια παιδεία, για πρότυπα σχολεία στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής, για τη στήριξη του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος, όλα αυτά αφορούν τους πιο αδύναμους. Και όταν μιλάμε για δουλειές, οι δουλειές είναι η καλύτερη πολιτική που μπορούμε να προσφέρουμε στους πιο αδύναμους, στους μακροχρόνια άνεργους. Αυτό ενοχλεί κάποιους. Ότι είχαν χτίσει μια πολύ βολική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας ότι είμαστε με τους λίγους. Και κάποιοι άλλοι με τους πολλούς, αλλά φαίνεται δεν έμαθαν ότι το δίλημα λίγοι και πολλοί τους οδήγησε σε μια ήττα σχεδόν 10 μονάδες στις ευρωεκλογές. Άρα ας κρατήσουμε το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου μέχρι τις εκλογές και ας αντιπαρατεθούμε προγραμματικά και σταματάμε τέλος αυτή την τακτική να λέμε πράγματα τα οποία ουδέποτε έχω πει και να υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια από κάτω στο διαδίκτυο διαστρέβλωσης των όσων λέω εγώ και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στους συνταξιούχους τι θα είχατε να πείτε, σας το ρωτώ, γιατί εδώ από το δικό μας το δελτίο, την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών, ο κύριος Τσίπρας είχε εξαγγείλει αύξηση της εθνικής σύνταξης. Αυτό μπορώ να πω ότι δεν θα υπάρχει καμία περαιτέρω μείωση και ότι το επίδομα, η έκτακτη στήριξη που δόθηκε φέτος, πρόθεσή μας είναι να το διατηρήσουμε και του χρόνου. Και να είναι μια τακτική έκτακτη στήριξη των χαμηλών συνταξιούχων. Από εκεί και πέρα έχω μιλήσει αναλυτικά για το πώς αντιλαμβάνομαι το νέο ασφαλιστικό σύστημα το οποίο σχεδιάζουμε, για τα τεράστια προβλήματα του νόμου Κατρούγκαλου, για το πώς τιμωρεί ουσιαστικά την εργασία και αυτούς οι οποίοι έχουν δουλέψει πολλά χρόνια. Και αυτό είναι αντικίνητρο για την εργασία και τεράστιο κίνητρο για την εισφοροδιαφυγή, για το γεγονός ότι για πολλούς το άθροισμα φορολογίας και εισφορών ξεπερνάει κατά πολύ το όριο που θέτω εγώ του 50%, που είναι ένα αποδεκτό όριο μιας συνολικής επιβάρυνσης φορολογίας και ασφαλιστικών εισφορών. Και να πω και κάτι άλλο στους συνταξιούχους. Όσο σημαντική είναι η στήριξη του εισοδήματός τους, και βέβαια οι συνταξιούχοι θα είναι και αυτοί ωφελημένοι από τη μείωση του ΕΝΦΙ, από τη μείωση των έμεσων φόρων, αλλά θα είναι ωφελημένοι και από κάτι ακόμα. Αν κάνουμε πράξη αυτή την έκρηξη δουλειών και επενδύσεων στη χώρα, ο συνταξιούχος, ο οποίος δίνει σήμερα 200-300 ευρώ στο άνεργο παιδί του και στο άνεργο εγγόνι του, θα τα κρατήσει για τον εαυτό του αυτά. Γιατί σήμερα μην κορδευόμαστε. Για πολλούς η σύνταξη είναι ουσιαστικά σαν ένα οικογενειακό επίδομα. Δεν γίνεται να υπάρχουν νοικοκυριά στα οποία δεν δουλεύει ούτε ένας εργαζόμενος και να είναι εξαρτημένο από μια σύνταξη. Όσο και να πάει η σύνταξη, δεν μπορεί να υποστηρίζεται ένα νοικοκυριό έτσι. Γι' αυτό και η πρώτη μου προτεραιότητα είναι δουλειές. Δουλειές, δουλειές, δουλειές. Και όπως σας εξήγησα, οι δουλειές θα έρθουν από τον ιδιωτικό τομέα. Και όσο ο ιδιωτικός τομέας πηγαίνει καλύτερα, θα έχουμε και αύξηση μισθών. Βλέπουμε δημοσκοπήσεις που μιλούν για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ξέρετε, η αυτοδυναμία έχει να κάνει και με το πόσα κόμματα μένουν έξω. Mm. Εξετάζετε εσείς μία στρατηγική ώστε να ψαλιδίσετε, μου
να μου επιτρέψετε αυτό τον όρο, τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, του κόμματος του κυρίου Βελόπουλου, ακόμα και του κόμματος του κυρίου Λεβέντη. Θέλω ισχυρή εντολή. Προφανώς ισχυρή εντολή, μην κορυδευόμαστε. Σημαίνει αυτοδυναμία. Γιατί μόνο έτσι είμαστε σίγουροι την επόμενη μέρα ότι δεν θα μπούμε σε περιπέτειες. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει, δεν μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές, η χώρα οδηγείται και πάλι σε εκλογές, οδηγείται με απλή αναλογική. Και αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές με απλή αναλογική οδηγούν με μαθηματική βεβαιότητα σε ακυβερνησία και βέβαια ξαναφέρνουν τον κύριο Τσίπρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τι είναι η απλή πραγματικότητα του εκλογικού συστήματος έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Ο σκοπός μου είναι να έχω όσο το δυνατόν πιο ισχυρή εντολή. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία υποδέχεται συμπολίτες μας από τα δεξιά μας, από τα αριστερά μας, από το κέντρο. Αλλά κάνατε μια ειδική αναφορά στη Χρυσή Αυγή και στο κόμμα του κ. Βελόπουλου. Θα ήταν καλό για τη δημοκρατία μας και τα δύο αυτά κόμματα να μείνουν εκτός Βουλής. Γιατί η Χρυσή Αυγή δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το εξηγήσω περαιτέρω. Ένα μόρφωμα το οποίο προσβάλλει τη δημοκρατική συνείδηση όλων των Ελληνών πολιτών, γεννήθηκε μες στην κρίση, ένα μόρφωμα της οργής, αλλά και για το κόμμα του κ. Βελόπουλου. Ας είμαστε λίγο σοβαροί και ας δούμε τη διαδρομή του καθενός και ας σκεφτούμε λίγο αν αυτές οι διαδρομές είναι διαδρομές που αξίζουν πραγματικά να εκπροσωπηθούν στη Βουλή την επόμενη μέρα. Προφανώς γνωρίζω πολύ καλά την αριθμητική και όσο λιγότερα κόμματα είναι στη Βουλή, τόσο πιο εύκολη είναι η αυτοδυναμία. Αλλά ο δικός μου σκοπός δεν είναι να στοχεύσω κάποιο κόμμα συγκεκριμένα. Έχω κάνει ένα πλατή κάλεσμα συμπόρεση σε όλους τους πολίτες μας. Είναι ένα κάλεσμα πατριωτικό, ενωτικό και αισιόδοξο. Και ξέρω, το ακούω συνέχεια στους δρόμους που περιοδεύω και σήμερα βρέθηκα στην Πετρούπολη, στη Δυτική Αθήνα. Θα είμαι και υποψήφιος στη Δυτική Αθήνα και πηγαίνω πολύ συχνά. Είναι και μια περιοχή την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ 15 χρόνια τώρα. Γνωρίζω τους ανθρώπους, τους αγαπώ και με αγαπάνε. Και εκεί ακούω συχνά το ίδιο μήνυμα. Θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά. Μας το λένε άνθρωποι που μπορεί να ψήφισαν κόμματα στα δεξιά μας, κόμματα στα αριστερά μας, το Κινάλ, τον κύριο Λεβέντη, οποιονδήποτε, ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μου δίνει μεγάλη δύναμη. Δεν σημαίνει ότι ταυτίζονται με τις απόψεις μας. Δεν σημαίνει ότι γίνονται κατά ανάγκη Νέα Δημοκρατία. Αλλά συμφωνούμε στα μεγάλα. Στην ανάγκη να τελειώσει επιτέλους αυτή η περίοδος της τοξικότητας και του διχασμού. Και είναι και μια ψήφος εμπιστοσύνη σε αυτήν την ανανεωμένη Νέα Δημοκρατία να οδηγήσουμε εμείς τη χώρα μπροστά, ενώνοντας τους Έλληνες και όχι διχάζοντας τους. Να κλείσουμε με λίγο χιούμορ. Είπε ο κύριος Τσίπρας το πρωί ότι μπορεί να γίνει ανατροπή όπως έγινε στον αγώνα Μπαρτσελόνα-Λίβερπουλ. Να υποθέσω ότι είστε με την Μπαρτσελόνα σε αυτό το αγώνα. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Λίβερπουλ είμαι εγώ, θα ήθελα να πω στον κύριο Τσίπρα και χάρηκα πολύ για τη συγκεκριμένη ανατροπή. Αλλά εδώ δεν είναι ποδόσφαιρο και τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Η εκτίμησή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία το βράδυ της 7ης Ιουλίου θα έχει μια ισχυρή εντολή να αλλάξει την Ελλάδα και έχω απόλυτη αίσθηση του βάρους της ευθύνης που μου αναλογεί. Δεν είναι μια ατομική προσπάθεια, είναι μια συλλογική προσπάθεια αυτή η οποία πρέπει να γίνει και θα αγωνιστώ μέχρι την τελευταία στιγμή να πείσω και τον τελευταίο καχύποπτο σκεπτόμενο Έλληνα πολίτη ότι αξίζουμε και ότι αξίζω της εμπιστοσύνης του ή τουλάχιστον της δυνατότητας να μου δώσει μια ευκαιρία να μπορέσω να υλοποιήσω αυτά τα οποία οραματίζομαι για τη χώρα μας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ και τώρα. Τώρα θα